Πάμε στο Χρήστο, είναι μαζί μας. Χρήστο εδώ, είμαι. Καλημέρα, Κράσου. Καλημέρα. Κράσου, καλημέρα, Κράσου. Αγαπημένο. Έχει μείνει αυτό πια. Για πες. Λοιπόν, ο μαραθώνιος του GNTM συνεχίζεται. Ναι. Χθες είδαμε μία σεξι φωτογράφηση με τον Εμμάνουελ, ο οποίος επέστρεψε από το περσινό GNTM φέτος για να βοηθήσει τα κορίτσια στη φωτογράφηση της αποχώρησης. Στην οποία είδαμε τη Μικαέλα, τη μαμά του σπιτιού, που είναι 46 ετών, να δυσκολεύεται και να σκέφτεται λίγο τον άντρα, το χωριό. Είδαμε λίγο, ήταν λίγο περίεργη φάση. Είδαμε και ένα καυγά δεν στο πλατό. Δεν της ήταν άνετο, ήρθε σε αμήχανη θέση. Ναι, ναι, ήταν σε πολύ αμήχανη θέση, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Είδαμε και ένα καυγά στο πλατό, καθώς κάποια φωτογραφία θεωρήθηκε λίγο πρόστιχη από τα κορίτσια και υπήρχε μια λογομαχία. Και είδαμε και μια τάκα, η οποία σχολιάστηκε στο Twitter, σχετικά με το που μπορούσαν τα κορίτσια να βάλουν τα χέρια τους. Ενώ δεν το επέτρεπε ο Εμμάνουελ και θέλετε να το δούμε λίγο να το καταλάβετε. Νομίζω ότι στο κόνσεπτ ήταν ότι ο Εμμάνουελ θα έπρεπε να μένει σταθερός. Τύπο κίνητος, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Μια ερωτική σχέση. Mm-hmm, ουσιαστικά τα κορίτσια το φλέρταραν, αυτό κατάλαβα, όχι. Σαν ναι, ανθρώπινο ναι, ναι, πρόπ, ας πούμε, αυτό. Αλλά κάποιοι βάλανε λίγο τα χέρια τους παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Βρε καλώς τα κορίτσια! Παιδιά, αυτός είναι από τον GNTM. Πώς το λέγαν? Εμμάνουελ! Είσαστε λίγο διακοσμητικοί. Δεν υπάρχει... I don't feel the spa. Δεν υπάρχει... The chemistry. Chemistry, ναι. Είναι λίγο decor. Πού θα τον πίσω με το χέρι σου, Ζωή? Ωραίο. Το άλλο χέρι, το άλλο χέρι. Όπα. Πάει, πάει, Εμμανουέλ. Έχεις ξεφύγει λίγο, το σεξι έχει πάει στο Θεό. Να το μαζέψουμε λίγο. Μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Ναι, μου φαίνεται πολύ ωραίο. Απλά θέλω για μένα να κάνω μια εξαίρεση και να μου φέρουν τον Τάσο, να κάνω ντους με τον Τάσο. Ελπίζω ο Εμμανουέλ να μην νιώθει άσχημα και να μην νιώθει ότι... κάνει φωτογράφηση με τη μαμά του, δεν ξέρω. Όλη την ώρα έχω στο μυαλό μου και πώς θα το δει ο σύζυγός μου, πώς θα το δει ο Γιώργος δηλαδή, πώς θα το δουν τα πεθαρικά μου, τι θα λένε στο χωριό, η νύφη σας, τι κάνει η νύφη σας. Εάν άλλαζα κάτι, θα σου έλεγα εκείνη τη στιγμή να βάλεις το χέρι σου μέσα από το τζιν του. Μέσα, δεν μας άφηνε. Ποιος? Ο Μανουέλ. Ναι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Μα δεν ρωτάμε. Εδώ κοντεύεις να το δείξεις κάτω. Όχι, μας έπαιρνε τα χεράκια, τα έβαζε αλλού. Να την το πάρεις και εσύ τα χεράκια και να κάνεις τη δουλειά σου. Εσείς τα χεράκια τα βάζατε πάντως. Τα βάζαμε, αλλά τα έπαιρνε. Εγώ κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Θα πρέπει να προλάβεις να το κάνεις και πριν στο βγάλει να έχει γίνει το κλικ. Οκ. Και αν ήμουν από πίσω θα τον φρέναρα κι εγώ. Κυριολεκτικά, η εικόνα η οποία έχει φέρει στο πλατό είναι συγκλονιστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Κάτια, λέει, η Κάτια, η Κάτια, η όλη την ώρα που μιλάμε, τι ψιθυρίζετε εκεί πέρα. Είστε στα καλά, σας ψου και εμείς κάνουμε κριτική. Τι λέγατε τόση ώρα? Όχι, σας ακούμε παράλληλα. Και τι λέγατε αφού μας ακούτε? Δεν έπρεπε να είναι πρόστιχο. Ενώ η φωτογραφία της Ραφαέλας... Θεωρείς ότι ήμουν πρόστιχη? Θεωρείς ότι ήμουν πρόστιχη? Είναι ξεκάθαρα πρόστιχη πόζα. Πρόστιχη πώς, οκ. Okay. Μίλα. Ήταν λίγο πιο sensual, ας πούμε. Αυτό συζητούσαμε. Αυτό ήταν το concept, sensual, cool. Ναι, θεωρήσαμε ότι ήταν λίγο πιο cool. Το πρόστιχη όμως είναι λίγο βαρετή κουβέντα και νομίζω να προσέχουμε λίγο τα λόγια μας. Η ευκαιρία. Θα δοθεί στην Αλεξία. Σε αγαπάω. Σε αγαπάω. Ευχαριστώ για όλα. Δεν σκέφτηκα πρώτα να πιάσω τη φωτογραφία μου και μετά να γυρίσω τη ζωή. Πρώτα γύρισα στη ζωή, της είπα σ' αγαπώ. Κάναμε έτσι μια σφιχτή αγκαλιά. Εντάξει. Ένιωσα λες και την έδιωξα. Μάλιστα. Από πού θέλετε να το πιάσω? Πολύ κλάμα έπεσε. Να πω ότι εμένα οι εικόνες που είδαμε στο τέλος, οι φωτογραφίες μου άρεσαν. Δηλαδή και το κόνσεπτ ήταν ωραίο, γιατί πολλές φορές ακούστηκε και εδώ από την εκπομπή, ακούστηκαν διάφορα σχόλια για την τουαλέτα, για το γρασίδι, ότι
το ντύσιμο, τέλος πάντων, το σουβλάκι, οτιδήποτε. Το συγκεκριμένο εμένα σαν αποτέλεσμα μου άρεσε πολύ. Και εμένα. Ούτε μου έκανε πρόστιχο. Ακόμα και η τελευταία αυτή τη κοπέλα που σχολιάστηκε. Εσύ τι εκεί θα την έλεγα κι εγώ. Εγώ που δεν ασχολούμαι και με τη μόδα, δεν ένιωσα ότι με πρόσβαλε κάποια εικόνα. Ήταν όλο τόσο όσο. Πολύ ωραίο ήταν. Ο Σοφρονίου αυτά που έλεγε. Εμένα ο Σοφρονίου έχω πει κατά καιρούς ότι δεν ξέρω, άνθρωπος ενδεχομένως, για να μην τον αδικήσω, δεν έχει καταλάβει τηλεοπτικά αυτά που μπορεί να λέει την ώρα του shooting, γιατί και εμείς δεν είμαστε το ίδιο. Αυτός το είπε, ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ο Πάντος το είπε. Ο Μιχάλης, ναι. Ο Πάντος. Αλλά συμμετείχαν όλοι λίγο στην κουβέντα αυτή και λίγο το γελάσανε και λίγο το κάνανε λίγο παιχνιδάκι. Είναι λίγο πιο έντονο ο Σοφρονίου. Είναι character τηλεοπτικά. Εντάξει. Κοίταξε όμως. Συγγνώμη. Όταν μιλάμε σε μια φωτογράφηση και λέμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο έντονα από ό,τι μιλάμε κανονικά, δεν σημαίνει ότι λέμε βάλε το χέρι σου μέσα από το παντελόνι για να χουφτώσει το τάδε επίμαχο σημείο. Δηλαδή, ναι, αλλά είναι κατά τη διάρκεια τη φωτογράφηση, ήταν εκ των υστέρων. Ναι, αλλά υπάρχουν και. Στην κριτική, αφού είχε γίνει το κλικ. Ναι, η σκέψη δεν είναι άμα σου βάλω το χέρι π.χ. μέσα από την μπλούζα ότι θα πιάσω συγκεκριμένα κάπου που δεν πρέπει ή δεν θέλει. Αυτό λιγάκι είναι υπερβολή. Συζητάμε πάρα πολλές φορές έτσι. Δεν υπάρχουν πρόστιχες σκέψεις υπάρχουν. Όχι πρόστιχα αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν τους το επέτρεπε και τους έλεγε ότι εσείς έπρεπε να το κάνετε από μόνοι σας. Με τη μαμά τι έγινε εν τέλει. Με τη μαμά, τη λέμε μαμά για να την ξεχωρίζουμε. Ήξερε ότι θα υπάρχουν και αυτά τα κόνσεπτ. Ακριβώς. Και έχει δυσκολευτεί γενικότερα σε αυτές τις φωτογραφίσεις, τις πιο λίγο σεξι, τις πιο λίγο που έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Τώρα πώς θα εξελιχθεί δεν ξέρω, παιδιά. Δυσκολεύτηκε πάντως πολύ πάλι. Στη φωτογραφία ούτε το μαμά φάνηκε. Που ούτε θεωρούσε τον Έντουαρτ, τον Εμμάνουελ, συγγνώμη, παιδί της, ότι θα την έβλεπε σαν μαμά αυτός και καλά. Και ήταν πολύ ωραία και πολύ άνετη. Πάρα πολύ άνετη. Εξελίχθηκε σε άνετη στην πορεία. Στην αρχή ήταν μαγκωμένη πολύ. Απλά όλες αυτές οι αναστολές ότι αν θα με δουν στο χωριό, αν θα με δει η πεθερά μου, αν θα με δει η μάνα μου, αν θα με δει ο πατέρας μου, εύχομαι να μην τις ακούμε από γυναίκες. Ναι. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Δηλαδή, στη ζωή κάνουμε αυτό που επιλέγουμε με αυτοσεβασμό, με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους. Από τις τιμήλες που πήγες εκεί, να υποστηρίζεις. Και γενικά, ως γυναίκα, κάνω κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί προσβάλλω την πεθερά μου. Εντάξει, ήδη έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα που είναι εκεί, εκ των πραγμάτων. Απλά το λέω με πολύ καλή πρόθεση. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρθηκε, πισωγύρισμα. Ναι. Έχει πει ξανά ότι μπορεί να γυρίσω και να κλείσει η πόρτα μου, το σπίτι μου. Δεν είναι ωραίο. Κανείς δεν έχει δικαίωμα. Αγαπημένε μου, σε χαιρετώ προς το παρόν.